Μια φωτογραφία και ένα σύντομο βίντεο που δείχνουν τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη να συμμετέχει σε συγκέντρωση κατά της εξόρυξης χρυσού το 2012 πυροδότησαν την αντίδραση του πρώην Δημάρχου Βαγγέλη Λαμπάκη. Η παρουσία του στο συλλαλητήριο οφείλονταν στην παράκληση που διατύπωσα προς τον διάδοχό μου τότε, πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, είπε ο κ. Λαμπάκης. Μία φορά ίσον καμία, λέει ο λαός. Και το γεγονός ότι ομολογεί πως μία φορά στα 21 χρόνια εμφανίστηκε κάπου, ακριβώς αποδεικνύει του λόγου του αληθές, δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτός προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποδείξει ότι είναι μέσα στον αγώνα, να αποδείξει ότι είναι ενάντια αληθινά στα χρυσορυχεία, ενώ είναι ο δούριος ύπος, είναι η κερκόπορτα, είναι ο εφιάλτης και ήρθε στη θέση ενός δημάρχου, ο οποίος αποδεδειγμένα επί 21 χρόνια αγωνίζεται και δυστυχώς έλειψε η θεσμικότητα πια και ο αγώνας που πρέπει να κάνει ο λαός χωρίς καθοδήγηση είναι πάρα πολύ δύσκολος. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, χαρακτήρισε τον σημερινό δήμαρχο δούριο ύπο και κερκόπορτα στο μέγα θέμα των χρυσορυχείων. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι επί 21 χρόνια ουδέποτε ασχολήθηκε με το θέμα παρά το γεγονός ότι είχε θεσμικές θέσεις. Το γεγονός δε ότι εμφανίστηκε το 2012 σε ένα συλλαλητήριο εν μέσω μιας μεγάλης ομάδας δικηγόρων αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Εάν πραγματικά πίστευα ότι ο άνθρωπος αυτός με τα όσα δεν έκανε ή έκανε και δεν έπρεπε να κάνει είναι μέσα στον αγώνα, θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος και δεν θα μίλαγα καθόλου. Το γεγονός όμως ότι η απάντησή μου με 7 σημεία αποδεικνύει απολύτως ότι ο άνθρωπος αυτός είναι με τους χρυσοθύρες. Δεν μπορεί να έρχονται δήμαρχοι από όλη την περιφέρεια να σώσουν την Αλεξανδρούπολη από την επικείμενη αυτή καταστροφική άρνηση και αυτός ο κύριος να πίνει καφέ λίγα μέτρα πιο πέρα από το χώρο όπου συγκεντρώθηκαν 14 Σεπτεμβρίου όλοι οι θεσμικοί από όλη την περιφέρεια για να σώσουν την πόλη του. Αυτό και μόνο, αν είχε ευαισθησία. Αν είχε ευαισθησία ως άνθρωπος, θα τον οδηγούσε παρέτηση. Περαιτέρω, ο κ. Λαμπάκης ανέφερε ότι στη μεγάλη προημερών συγκέντρωση των θεσμικών, μεταξύ των οποίων δήμαρχοι νυν και πρώην από όλη την περιφέρεια, όπου όλοι μαζί συστρατευτήκαμε για την αποτροπή του κινδύνου από την περιοχή μας, ο κ. Ζαμπούκης προτίμησε στο επίμαχο δίωρο τη συνάντηση των θεσμικών να πίνει καφέ σε παρακείμενο χώρο αυτού που συνεδρίασαν οι θεσμικοί, χωρίς καμία δική του θεσμική υποχρέωση. Έχω τώρα εγώ κανένα ζόρι να στρέφουμε εναντίον του κυρίου Ζαμπούκη και να θέλω να αποδείξω ότι δεν είναι μέσα στον αγώνα κατά των χρυσορυχείων. Έχω κοινωνικό ζόρι. Έχω αγωνία γιατί αυτόν τον αγώνα δεν πρέπει κανείς να τον εμβολήσει, δεν πρέπει κανείς να τον δηλητηριάσει, δεν πρέπει κανείς να τον οδεύσει. Είναι ο αγώνας του λαού μας. Και αλίμονο εάν τον χαρίσουμε στα χέρια ανθρώπων των χρυσοθύρων, που βέβαια σε καμία περίπτωση αν είσαι άνθρωπος των χρυσοθύρων, είτε προεκλογικά, και μάλιστα πολύ αργά προεκλογικά άρχισε να λέει ότι είναι ενάντια στα χρυσορυχεία. Μέχρι 2-3 μήνες πρώτων εκλογών έλεγε ότι είναι, ότι θέλει υποψήφισμα. Αυτός λοιπόν ο αγώνας να πέσει σε χέρια ανθρώπων οι οποίοι λένε μεν λεκτικά ότι είναι ενάντια στην εξόρυξη, αλλά είναι με τους χρυσοθύρες και λειτουργούν ως δούριοι ύποι.